Δικαστικές δηλαδή, πώς σε λένε ας πούμε. Ό,τι θέλεις. Πώς σε λένε φίλε. Γεια σου, λέγομαι Δημήτρης Νταΐς. Μόνιμος εδώ, στην ΕΡΤ. Όχι, μόνιμος όσο μπορούσαμε να είμαστε, ναι. Με συμβάσεις δηλαδή και τέτοια. Ωραίες του χρόνου δουλεύω. Όχι. Ήθελα να σας ρωτήσω για τα λεφτά, όντως μπήκανε κάποια λεφτά. Κοίταξε, βάλανε δύο μήνες ακαθάρτα μισθούς, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Εμείς το εκλαμβάνουμε ότι είναι μέρος των είτε των τακτικών αποδοχών, είτε της, αυτών των χρημάτων που μας οφειλόταν, γιατί δεδουλευμένα, μέρος των δεδουλευμένων. Τέλος πάντων, το Υπουργείο λέει ότι είναι ή αποδοχές ή μέρος της αποζημίωσης. Αυτό λέει το Υπουργείο. Αυτό το «ή», ας πούμε, αν είναι δυνατόν να δίνει αυτή την απάντηση σε ένα Υπουργείο, έτσι. Αν είναι δυνατόν, ναι. Τα γράφει και τα δύο. Αποδοχών, παύλα, απολύσεων. Απαύλα, όχι ή το ένα ή το άλλο. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο. Βλέποντας και κάνοντας. Θολό. Σαπατσούλη και δουλειά συνέχεια. Πάντα. Χωρίς κανένα πλάνο. Πάντως, εντάξει, αυτό δείχνει διάφορα πράγματα και για την κυβέρνηση και για το αν υπάρχουν λεφτά ή όχι. Αλλά αν μη τι άλλο, ναι. Μισό λεπτό. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ. Δεν υπάρχει λόγος να πεινάτε και να λιμοκτονείτε. Αυτό είναι καλό που έγινε. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Το μόνο που ήταν καλό, κοίταξε, αν δεις, όλοι οι υπάλληλοι είχαν μάθει να πληρώνουν τις 15. Εγώ προσωπικά σε 11 του μηνός είχα 50 ευρώ. Και όταν μας είπαν σε 11 του μηνός ότι κλείνουμε το μεσημέρι, καταλαβαίνεις τι θέμα έχω. Και σε ποιο τομέα δουλεύεις? Εγώ είμαι στο τμήμα συχνοτήτων της ΕΡΤ και τόσα χρόνια υπερασπιζόμουν τις διεθνείς κυρώσεις, τις διεθνείς συμβάσεις, τις συχνότητες, όλα τα φύλλα της κυβέρνησης, τις συχνότητες της ΕΡΤ. Προσέχαμε για παρεμβολές από οποιονδήποτε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είχαμε επίσης για το Υπουργείο Μεταφορών και για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ειδικές δουλειές με τις οποίες είτε κάναμε δουλειές για τα Σκόπια, είτε για την Τουρκία, είτε στις παραμεθόριες προστατεύαμε τις συχνότητές μας που όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά είναι αφύλακτα. Ακόμα είναι η πομπή σε σιγή? Η πομπή είναι σε σιγή, ναι. Προσπαθούν οι υπάλληλοι της ΕΡΤ με δικά τους τεχνικά μέσα να μεταδίδουν μόνο το πρόγραμμά μας αυτό. Ποιος αυτό που βγάζουμε από εδώ. Πέρα την κυβέρνηση δηλαδή και τον Γεωργόπουλο. Η κυβέρνηση και ο Γεωργόπουλο, δεν ξέρω ποιος άλλος. Εντάξει, αυτοί δεν έχουν βάλει τα χέρια στους διακόπτες. Προφανώς στέλνουν τα ΜΑΤ και κατεβάζουν σε όποιο σημείο θέλουν τους διακόπτες. Ξέρουν δηλαδή που πρέπει να πάνε για να κατεβάσουν και μετά τα φυλάνε τα μέρη. Ναι, δεν είναι κάποιες εντολές, πάνε τα κατεβάζουν και μετά τα φυλάνε. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Η κυρία Λιδάκη είχε την καλοσύνη να με ξεναγήσει στον τρίτο όροφο που είναι τα ραδιόφωνα. Την ευχαριστούμε πολύ. Είναι λίγο είναι άνθρωπος του ραδιοφώνου, οπότε δεν είναι της κάμερας. Οπότε δεν την τραβάω. Γιώργος Παπαζαχαρίου, λέω. Γράφω τώρα. Είμαι αρχισυντάκτης της Φωνής της Ελλάδας. Γράφω τώρα. Ναι, παραλλήλως εργάζομαι στο πρώτο πρόγραμμα, όπου έχω μια εκπομπή για τις ρίζες λέξεων και εκφράσεων, παρημιολογική, ετυμολογική, η οποία έβγαινε τώρα αυτή τη στιγμή, το πρόγραμμα έχει αλλάξει δύο φορές την ημέρα, στο Κόσμος, σε ένα από τα καλύτερα ραδιόφωνα, κατά την άποψή μου παγκοσμίως, που παίζει μουσική του κόσμου, μουσική χωρίς σύνορα, μουσική που ενώνει, μουσική που γίνεται γέφυρα. Η Φωνή της Ελλάδας είναι ένα ραδιόφωνο που απευθύνεται κυρίως στους Έλληνες ομογενείς, αλλά όχι μόνο στους Έλληνες, σε όποιους καταλαβαίνουν την ελληνική γλώσσα και επίσης με τις ξενόγλωσσες παρεμβάσεις σε νέα γλώσσες, σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
Η Φωνή της Ελλάδας είναι το μοναδικό μέσο το οποίο μπορούν να λαμβάνουν και οι ναυτικοί μας, οι οποίοι είναι και φανατικοί ακροατές. Και τα μηνύματα που έχουμε λάβει από αυτούς όλο αυτόν τον καιρό είναι πάρα πολλά. Η ομογένεια πραγματικά, αν για εμάς ήταν σοκ μία φορά, για την ομογένεια ήταν χιλιάδες φορές, διότι Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς έχουν ως σχολείο τη Φωνή της Ελλάδας. Υπάρχουν και τέτοιες εκπομπές οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, εκπομπές συγκριτικής λαογραφίας, ας πούμε, ιστορίες από την Ιλιάδα που έχουν περάσει στα συναξάρια των Αγίων ή πανηγύρια που γινόντουσαν στην αρχαιότητα και σήμερα με έναν άλλο μανδύα, ας πούμε, θρησκευτικό, παραμένουν ακριβώς τα ίδια, ή απεικονίσεις, ας πούμε, του Φαέθωνα και του προφήτη Ηλία, ο οποίος από παρήχηση του Ηλίας γίνεται ήλιος, ας πούμε, ενώ είναι μεδασία το ήλιος, αλλά δεν έχει σημασία. Έχουν χρησιμοποιήσει, τουλάχιστον στην ελληνοορθόδοξη παράδοση, έχουν πάρει πάρα πολλά στοιχεία από την αρχαιότητα, τα οποία παραμένουν σχεδόν αυτούσια και αυτό το δείχνουν μέσα τη συνέχεια που υπάρχει μέσα σε αυτήν την πολλών χιλιάδων χρόνων ιστορία της ελληνικότητας. Κύριε Παπαζαχαρίου, περιγράφετε το κενό το οποίο θα υπάρξει μετά την ΕΡΤ. Ναι, ένα κενό που υπάρχει, το οποίο είναι τεράστιο κενό. Το οποίο δεν θα αναπληρώσει η ΝΕΡΙΤ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αναπληρώσει αυτό το κενό η ΝΕΡΙΤ, διότι τα σχέδια της Τρόικας από την αρχή ήταν η συρρήκνωση του φορέα αυτού, ο οποίος φορέας φέτος παρουσίασε 15 εκατομμύρια κέρδη. Ήδη έχει υποστεί πάρα πολλές μειώσεις σε προσωπικό, να φανταστείτε ότι... Δεν είναι ελληματικός ο φορέας. Δεν είναι ελληματικός, όχι, έχει συνεισφέρει στον προϋπολογισμό. Τότε πώς λένε ότι... Αυτά είναι η λάσπη την οποία ρίχνουν. Δηλαδή, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Στις 25 Απριλίου συμμετείχα σε μια επιτροπή δημοσιογράφων που κάναμε στην Ισία μια συνέντευξη τύπου, στην οποία συνέντευξη τύπου αναφερθήκαμε σε όλα τα γεγονότα, σε όλα τα στοιχεία, δώσαμε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την παθογένεια της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τους εργαζόμενους. Είναι μόλις αυτούς που φουνταριστεί ήρθανε από τους διάφορους κομματικούς μηχανισμούς και οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους δεν τους γνωρίζουμε καν, ή τους γνωρίζουμε λίγο, ή τους βλέπουμε σπάνια, εμφανίζονται μία φορά ή καμία, είναι αποσπασμένοι αλλού, παίρνουν χρήματα τα οποία δεν τα δουλεύουν, δεν τα αξίζουν, δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Μιλήσαμε για τις εξωτερικές παραγωγές, στοχεύσαμε στις εξωτερικές παραγωγές, ζητήσαμε την αξιοποίηση του προσωπικού της δημόσιας τηλεόρασης και τα στοιχεία αυτά τα οποία εμείς καταθέσαμε και στους ραδιοτηλεοπτικούς συντάκτες, αλλά και στην πολιτική ηγεσία, με συναντήσεις που είχαμε με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, τα γυρίσανε πάνω μας, κατηγορώντας εμάς για αυτό το οποίο τους καταλογίζαμε. Δηλαδή, πραγματικά μιλάμε για μια τακτική Γκέμπελς, και που ξεπερνάει και τον Γκέμπελς, αυτή η τακτική την οποία έχει ακολουθήσει ο Κεδίκογλου, ο Μουρούτης, και όλη αυτή η παρέα γύρω από τον Πρωθυπουργό. Είναι υπερβολικός ο όρος φασιστικές πρακτικές? Όχι. Θα έλεγα ότι είναι ένας μετριοπαθής χαρακτηρισμός. Τηρουμένων των αναλογιών ζούμε σε μια φασιστική κοινωνία. Εκφασίζεται η κοινωνία και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η πολιτεία όχι μόνο στην ΕΡΤ, διότι δεν ξεσηκώθηκαν οι εργαζόμενοι όταν γινόταν κάτι αντίστοιχο στο μετρό. Δεν ξεσηκώθηκαν, ο λαός δεν ξεσηκώθηκε για το μετρό, δεν ξεσηκώθηκε για πολλά. Ξεσηκώθηκε κάποια στιγμή τότε με τις πλατείες και αυτά. Έφαγε πάρα πολλά χημικά, διότι δεν είχε αποτέλεσμα. Απογοητεύτηκε. Απογοητεύτηκε. Μετά κάθισε στον καναπέ του, φοβήθηκε. Έγινε. Αλλά αυτό το σοκ το οποίο υπέστη ξαφνικά με αυτή την απίστευτη καταγγελία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει μέσα στην ΕΡΤ, έχει σπουδάσει με χρήματα της ΕΡΤ, έχει διοριστεί στην ΕΡΤ και φυσικά έλεγε τελείως διαφορετικά πράγματα πριν από λίγο καιρό, πριν από 10 μήνες,
όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Θα σας πω το εξής. Η επιτροπή των δημοσιογράφων που ξεκίνησε από το σχέδιο Μόσχαλου και μετά, όταν ενεργοποιηθήκαμε και καταλάβαμε πού το πάνε. Την ημέρα του μεσοπρόθεσμου, 15 Δεκεμβρίου, ήμασταν στη Βουλή και είχαμε συγκεντρώσει, το δεύτερο μεσοπρόθεσμο, είχαμε συγκεντρώσει 140 υπογραφές από τους βουλευτές της συγκυβέρνησης περιλαμβανομένου και του κυρίου Κεδίκου. Μιλάμε για κυβέρνηση Παπαδήμου. Είχαμε την υποστήριξη του της ΔΜΑΡ, η οποία βρισκόταν τότε εκτός κυβέρνησης, γιατί τότε το τρικομματικό μόρφωμα ήταν Λαός, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Είχαμε την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και την υποστήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καταφέραμε να ενώσουμε μία τροπολογία για την ΕΡΤ, το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Ήρθε ο Βενιζέλος την επόμενη μέρα και έβγαλε τους υπόλοιπους εργαζόμενους έξω. Εμείς οι δημοσιογράφοι αντιδράσαμε και είπαμε ότι θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι της ΕΡΤ, να είναι διότι, μέσα σε αυτή την τροπολογία, διότι... Τι έλεγε η τροπολογία? Η τροπολογία έλεγε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιζόταν η κατάσταση, η μισθολογική κατάσταση στην ΕΡΤ, δηλαδή να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις, τις οποίες συλλογικές συμβάσεις ζητούσαμε να είναι οι συμβάσεις του 2008, παρακαλώ. Ενώ είχαμε ήδη υποστεί μειώσεις 40%. Είμαι με πτυχίο, μεταπτυχιακό, τρία παιδιά, το 1984 στην ΕΡΤ, αρχισυντάκτης και παίρνω 1.350 ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που παίρνω, χωρίς δώρο, χωρίς τίποτα. Κάνετε βραδινό ή οτιδήποτε? Τα βραδινά δεν έχουν πληρωθεί από τον Νοέμβριο και κάνω βραδινά, κάνω τρία βραδινά την εβδομάδα. Δεν λέω να μην ότι είναι κακό ή καλό. Όχι, κάνω τρία βραδινά την εβδομάδα, έχουν να πληρωθούν τα βραδινά αυτά από τον Νοέμβριο του 2012, δεν έχουμε πάρει μία δραχμή. Ναι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στο γιατί κλείνει η ΕΡΤ. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι κλείνει η ΕΡΤ? Κοιτάξτε, μέσα στο blog το οποίο κυρίως διαχειρίζομαι, το δημοσιογράφι ΕΡΤ, έχουμε γράψει πάρα πολλά και μία ημέρα πριν το κλείσιμο της ΕΡΤ, χαρακτηριστικά ανέφερα σε ένα κείμενο ότι κανείς δεν θα γλιτώσει. Ούτε εσείς συνάδελφε με τις κόκκινες γραμμές και τα πράσινα. Η ΕΡΤ κλείνει διότι θέλει να αποτελέσει ένα μοντέλο για το τι θα επακολουθήσει στην κοινωνία μετά. Η ΕΡΤ κλείνει γιατί αριθμητικά θέλουν να καλύψουν κάποια δέσμευση που έχουν με την Τρόικα. Αν και αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι βαθύτεροι οι λόγοι που κλείνει η ΕΡΤ. Ο βαθύτερος λόγος είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι αυτή η ιδιωτικοκρατία. Θα έλεγα ότι το πολίτευμά μας δεν είναι φασιστικό, είναι... Πολιγαρχία είναι, τέλος πάντων. Είναι η ιδιωτικοκρατία. Βγάζουμε το δήμος ως πρώτο συνθετικό της λέξης και βάζουμε το idiot. Και είναι τα ιδιωτικά συμφέροντα που κυβερνούν τους ιδιώτες, τους idiots δηλαδή. Τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αντιδρούν, που δεν μπορούν να αντιδράσουν, που έχουν χαζέψει από την πλήση εγκεφάλου, που τους έχουν βάλει το μυαλό σε μίξερ με τις σαπουνόπερες και τα διάφορα τα οποία... τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουν την πραγματικότητα τα μίντια, διότι ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουν την πραγματικότητα τα μίντια είναι φρικτός. Θα επανέλθω όμως στο γιατί κλείνει η ΕΡΤ. 19 του μήνα Ιουνίου τέλειωσε η διαβούλευση για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. 19 Ιουνίου. Πού γίνεται αυτή η διαβούλευση? Στην διαβούλευση αυτή μετήχε και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Υποτίθεται ότι η ΕΡΤ ως δημόσια ραδιοτηλεόραση είχε τις συχνότητες αυτές τις... Ναι. Μια θυμούλα. Γιατί εδώ ναι. Απευθύνεστε και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Ναι, ναι. Όταν λέμε διαβούλευση, εγώ φαντάζομαι ότι κάποιοι άνθρωποι μαζεύονται και εκθέτουν τις απόψεις τους. Ναι. Άρα αυτό προϋποθέτει ότι πρέπει να ξέρουμε πού γίνεται αυτό και πότε γίνεται. Δεν έγινε τίποτα. Τουλάχιστον στο οποίο να μετείχε η ΕΡΤ. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σας ενημερώσει και
με κάθε λεπτομέρεια. Είναι ο πρώην τεχνικός διευθυντής της ΕΡΤ, γενικός διευθυντής της ΕΡΤ, ο κύριος Μιχαλίτσης, ο Νίκος ο Μιχαλίτσης, ο οποίος δημιούργησε την ΕΡΤ HD, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να πληρώνεται η ΕΡΤ για το δορυφορικό σήμα, για τη μεταφορά του δορυφορικού σήματος, ενώ πριν πληρώναμε γι' αυτό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με το που ήρθε ο Σίμος, ο προηγούμενος διευθύνων, υποβιβάστηκε σε προϊστάμενο για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί δεν μπορούσαν να τον βγάλουν τελείως. Και μόλις αποφασίσανε να βγουν από το παιχνίδι και να αφήσουν το γήπεδο στους ιδιώτες, τον καθαιρέσανε και από προϊστάμενο. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή σημαίνει ότι οι ιδιώτες, τώρα έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι. Είναι πάροχος περιεχομένου, είναι αυτός ο οποίος και ελέγχει το τι θα βγει και, δηλαδή, και μοιράζει τις συχνότητες με όποιον τρόπο θέλει. Θα κόψουμε δηλαδή, το καρπούζι, είναι δηλητηριασμένο. Ναι, να σας πω κάτι. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, γιατί θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες τις οποίες δεν γνωρίζω ακριβώς, και διότι δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, δεν γνωρίζω ακριβώς τις συχαμερές λεπτομέρειες. Αυτό όμως που ξέρω και μπορεί να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αυτή τη στιγμή ο όποιος δημόσιος φορέας δημιουργηθεί, αν δημιουργηθεί, και που δεν πιστεύω θα δημιουργηθεί άλλος δημόσιος φορέας από την ΕΡΤ, διότι εμείς είμαστε εδώ, είμαστε το μόνο νόμιμο κανάλι αυτή τη στιγμή, όποιος δημόσιος φορέας, ακόμα και εμείς, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, αν δεν τα ανατρέψουμε, θα αναγκαστούμε να αγοράσουμε τις συχνότητες από τους ιδιώτες. Οι ιδιώτες οι οποίοι κρατούσαν τις αναλογικές συχνότητες παρανόμως μέχρι τώρα, δεν πλήρωναν γι' αυτό, δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα λεπτό. Οι ιδιώτες οι οποίοι μπήκανε στο παιχνίδι, και μιλάμε για τους ολιγάρχες, μιλάμε για τον Πόμπολα, μιλάμε με ονόματα, μιλάμε για τον Παρθενογιάννη. Πόσα συγκροτήματα μεγάλα δημοσιογραφικά υπάρχουν, ποια είναι αυτά παρακαλώ? Είναι το συγκρότημα του Λαμπράκη, το συγκρότημα... λίγο έτσι... Ο Δόλ. Ωραία, μη το λέτε έτσι, δηλαδή ας πούμε και κάποιο μέσο μαζί. Τα νέα, το Βήμα, και φυσικά συμμετέχουν και στο Μέγκα. Είναι ο Παρθενογιάννης με το Star, με συμμετοχή στο Μέγκα. Είναι ο Μπόμπουλας, ο εθνικός εργολάβος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αγόρασε τις κουκιές όσο αγοράζει σε ένα οικόπεδο στην Αλωνίστενα, ας πούμε. Χωρίς να θέλω να μειώσω αυτό το πολύ ωραίο μέρος, αλλά ένα οικόπεδο. Και όλος αγόρασε χιλιάδες στρέμματα. Και συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η δημόσια τηλεόραση ενοχλούσε. Γιατί? Διότι ήταν η μόνη που έβγαλε την κερατέα, ήταν η μόνη που έβγαλε θέματα τα οποία δεν ελεγχόταν. Υπάρχει το εξής. Πριν το 90, γνωρίζαμε μία ΕΡΤ, η οποία ήταν αυτό που ήταν. Ήταν ένα μαγαζί κρατικό, το οποίο βέβαια μετέδιδε και πολιτισμό, μετέδιδε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν ένα κρατικό μαγαζί, έτσι ξύλινο κάπως κλπ. Μετά τη δεκαετία του 90, αυτό ανατράπηκε κατά κάποιο τρόπο, κατά την άποψή μου, αν και περισσότεροι Έλληνες έχουν μείνει στο παλιό, σαν άποψη τι είναι ΕΡΤ. Δηλαδή, λόγω του ότι όλη η προπαγάνδα πέρασε στα ιδιωτικά κανάλια και λόγω των λυκοφιλιών και ισορροπιών που υπάρχουν μέσα στην ΕΡΤ ακόμα, κατάφερε η ΕΡΤ να έχει μια ισορροπία στο τι παίζει και τι μεταδίδει. Δεν λέω ότι είστε άγιοι. Όχι, φυσικά. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει περάσει σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δεν το γνωρίζει πολύς ο κόσμος. Αυτό είναι η δουλειά μας τώρα και γι' αυτό ανοιχτήκαμε στον κόσμο. Στις γενικές συνελεύσεις που κάναμε, προτάσεις πολλών συναδέλφων, εμού συμπεριλαμβανομένου, ήταν η εξωστρέφεια. Ήταν να βγούμε για να μιλήσουμε για αυτό το οποίο πραγματικά είμαστε. Δηλαδή, τι είμαστε δημοσιογράφοι, τι είμαστε λειτουργοί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στις 25 Απριλίου, ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, απευθύνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα σας πω πώς μετέδωσε το μεγάλο κανάλι την είδηση. Το Μέγκα. Το Μέγκα. Είπε λοιπόν το μεγάλο κανάλι τα εξής.
Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο θέμα των συμβασιούχων, δήλωσε πως δεν μπορούν οι επίοργοι, οι οικοπανατζίδες και οι συμβασιούχοι που μόνοι τους καταχρηστικά επιμηκύνουν τις ολιγόμενες συμβάσεις να προκαλούν τους νέους που έχουν περάσει, τους αδιόριστους νέους που έχουν περάσει τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ και επίσης αποτελούν μεγάλη πρόκληση για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Πρέπει η κινητικότητα να... Λοιπόν, ο τηλεθεατής που κάθεται στον καναπέ και τρώει πατατάκια ακούει για επίοργους, για κοπανατζίδες και για συμβασιούχους. Μιλάμε τώρα για τα πολυεργαλεία, μιλάμε για τη Χρυστακάκη, η οποία έτρεχε από το λιμάνι στην Κερατέα, από την Κερατέα έφυγε με τον 800 ευρώ. Μιλάμε για την Ανέτα Καβαδία, μιλάμε για τον Κώστα Αρβανίτη, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι φύγανε. Να ανοίξουμε λίγο την εικόνα. Να ανοίξουμε. Γιατί αυτή, είναι η περιγραφή πάντως. Αυτή η φάση με τους συμβασιούχους. Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο στην ΕΡΤ. Είναι παντού. Αυτό είναι να... παντού. Λοιπόν, και επίσης θέλω να πω ότι έχουν καταστήσει στους ανθρώπους επέτες να τελειώνει η σύμβασή τους και να πηγαίνουν κάθε μέρα χωρίς σύμβαση στην όποια δουλειά για να είναι εκεί, να δηλώνουν παρουσία για να τους ξαναπάρουν. Δηλαδή έχουν φτάσει στους ανθρώπους σε έναν εξευτελισμό. Έτσι. Yeah. Και τους βαράνε και από πάνω. Ναι, ναι. Και τους, αυτό δεν είναι λάσπη, ότι τοποθετούνται δίπλα, ας πούμε, σε ποινικά διωκόμενους ή σε ανθρώπους οι οποίοι υπεκφεύγουν ή δεν δουλεύουν. Από πού και σπου ένας συμβασιούχος μόνος του επεκτείνει την ολιγόμενη σύμβασή του. Πώς περνάει αυτό de facto. Δεν περνάει, δηλαδή, αυτό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, αλλά περνάει. Όταν το ακούει από την αυθεντία, ας πούμε, τον Πρετεντέρη ή τον Τζίμα ή τον οποιονδήποτε, να λέει ότι πρέπει να τελειώσουμε με το καρκίνωμα των συμβασιούχων που καταχρηστικός ο άλλος. Δηλαδή τα μίντια δεν αναπαράγουν την είδηση. Περιγράφουν μια πραγματικότητα κατά πώς θέλουν. Εμείς προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε μια άλλη τεκτική. Οι συμβασιούχοι δεν είναι μόνο στην ΕΡΤ. Είναι οι συμβασιούχοι στην. Μην υποτιμάτε τόσο πολύ τους τηλεθεατές και τους ακροατές. Όμως. Δεν υποτιμώ τους τηλεθεατές, ναι. Αλλά μιλάω για τη μέθοδο της υπνοπαιδείας. Καταλαβαίνω. Την οποία περιγράφει ο Χάξλεϊ στο Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο. Θέλω να βάλω κάτι σε αυτό που λέτε, όχι να σας το ακυρώσω. Απλώς θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει το μέτρο σύγκρισης, πιθανότατα να χάσουν και το κριτήριο. Φυσικά. Και το μέτρο σύγκρισης είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και ειδικά τώρα, αυτές τις μέρες που λειτουργούμε χωρίς καμία παρέμβαση και κρατάμε αυτές τις ισορροπίες που κρατάμε, φυσικά έχουν δημιουργηθεί και ρήξεις μεταξύ μας, δημιουργικές όμως. Έχουμε βρεθεί ο ένας απέναντι στον άλλον για θέματα. Όμως αυτό, τι βγαίνει, ποιο είναι το παραγόμενο αποτέλεσμα. Σηκώνουν την ευθύνη οι εργαζόμενοι της ΕΤ. Όσο τους αναλογεί, γιατί έχουν ευθύνη. Ναι, ναι, τις σηκώνουμε. Τις σηκώνουμε την ευθύνη. Πάντως έχουν γίνει πάρα πολλά από την άλλη μεριά. Δηλαδή, τη δεύτερη μέρα που ήμασταν σε αυτήν την λειτουργική περιφρούρηση της δημόσιας περιουσίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όχι, παραγγελία. Και λάιδησε, λέγοντας ότι οι λεχνητοκοπρίτες πρέπει να απομακρυνθούν, διότι θα κάνουν πιάτσικο. Θα το κόψω αυτό. Δεν θέλω να μεταδίδω Άδωνη, ούτε σαν... Την επόμενη... Σας το λέω, θα το κόψω. Ναι, δεν πειράζει. Την επόμενη μέρα... την επόμενη μέρα... Πλάκα κάνω, δεν θα το κόψω. Την επόμενη μέρα, ο συντονιστής κουμπάρος του Σαμαρά, Γιώργος Αντωνίου, έκανε ανάρτηση στο Facebook ότι μπήκανε, λέει, εργαζόμενοι, προβοκάτσια, κακοστημένοι στο γραφείο του και του πήραν τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τα σκάνδαλα τα οποία είχε μαζέψει για μας, ότι μπήκαμε, λέει, μέσα στο γραφείο του και του κλέψαμε εμείς. Αφού είστε και κομάντο. Ο κύριος Αντωνίου πριν από 2 μήνες είχε βγάλει τη φωτογραφία μου στο Facebook και έλεγε ότι αυτός είναι, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΣΥΑ, τον Τρίμη, αυτός είναι ο Παπαζαχαρίου που μας δίνει στεγνά στην αριστερή κουκουλοφορία. Και από κάτω Φαΐλος Κρανιδιώτης έγραφε σκίστονα Γιώργο και τέτοια.
Μιλάμε τώρα για τραμπουκισμούς, για προβοκάτορες, για τραμπούκους, για προβοκάτορες. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, ένας Λούμπεν τηλεβιβλιοπόλης κάθεται σε όλα τα πάνελ και μιλάει παντός επιστητού και τσιρίζει ως οξύμορος Άδωνης. Αυτός είναι ο πολιτισμός που θέλουν να... Είναι η ιδέα μου ή όντως δεν καταλαβαίνουν το επίπεδό τους? Δεν το καταλαβαίνουν. Ο άλλος νομίζει ότι επειδή μίλησε με την Τζιραλίδου, ας πούμε, ή έκανε δύο εκπομπές σε κάτι περιφερειακά κανάλια. Μήπως είναι όλο ένα θέατρο, μήπως γενικότερα θέλουν να απλώς να αυτή να είναι η δημόσια εικόνα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ τώρα, θα πάμε σε ψυχολογία και συμπλεγματικές προσωπικότητες και τέτοια πράγματα. Υπάρχει ένα γεγονός το οποίο με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Και το γεγονός αυτό είναι η συγγένεια που έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τη Χρυσή Αυγή. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Η δεξαμενή του λαός του Καρατζαφέρη, λαός τώρα ο Καρατζαφέρης, τη Ρεσία, ο Ρουφιάνος, ο Τραπεζών, τα έχουμε κάνει όλα, τα έχουμε αντιστρέψει όλα. Ξένιος Δίας, αυτός που κυνηγάει τους μετανάστες, κινητικότητα για μόλις. Ξένιος Δίας, ο φιλόξενος Δίας. Ναι. Κάτσε. Λοιπόν. Πραγματικά, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω, είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Τι να πω. Το έγαζε το ρυθμό μου τώρα. Ωραία. Κάνουμε για μια διακοπή. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τι έλεγα. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η συγγένεια που υπάρχει ανάμεσα σε δύο όμορους χώρους, την Χρυσή Αυγή και τη Νέα Δημοκρατία, και το κοινό τους υποσύνολο. Η δεξαμενή του λαός, του Καρατζαφέρη, όταν διαλύθηκε, τροφοδότησε με ψηφοφόρους τη Χρυσή Αυγή, σούμπιτι πήγαν όλοι εκεί, και με στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που κάνουν κουμάντο στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ο Βορύδης και ο Άδωνης, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Επικοινωνιακά ο Άδωνης... Επικοινωνιακά κάνουν κουμάντο. Ναι, επικοινωνιακά. Αλλά το επικοινωνιακό χαρακτηρίζει και τη στάση της κοινωνίας και πού θέλουν να την οδηγήσουν. Αυτό το κοινό υποσύνολο διευρύνεται μέσα από αυτή την ομάδα αλήθειας. Βέβαια, είπαμε, οι λέξεις έχουν χάσει τη σημασία τους. Στην οποία βρίσκεται και ο Μπαλτάκος, ο διανοούμενος της ομάδας αυτής, που έγραψε και για την κρυπτεία. Την οποία κρυπτεία την έχουν ως πρότυπο οι λακεδαιμόνοι μανιάτες, δεξιοί, και ακροδεξιοί. Ήταν μια οργάνωση των Σπαρτιατών, η οποία σκότωνε τους απελεύθερους ήλωτες για να μην αποκτούν δικαιώματα και αλλάζουν την καθιστική ατάξη. Η κρυπτεία λοιπόν είναι ο χώρος μέσα από τον οποίο η Νέα Δημοκρατία θα κάνει τη δουλειά της με τη Χρυσή Αυγή και είναι ο χώρος μέσα στον οποίο συναντιόνται. Τα πράγματα έχουν πολλές σκοτεινές διαστάσεις και δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται. Κάποια στιγμή πρέπει να υποθούν με το όνομά τους, διότι πρέπει να προστατευτούμε από την λέλαπα που έρχεται, από αυτόν τον εκφασισμό, τον απόλυτο εκφασισμό, τον οποίο προσπαθούν να επιβάλλουν άνθρωποι συμπλεγματικοί, άνθρωποι ημιμαθείς, άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταστρέψει τον ελληνικό πολιτισμό. Και τι είναι αυτό που καταστρέφει τον ελληνικό πολιτισμό? Η αυτοπεποίθηση των ημιμαθών και η συνωμοσία των μετρίων. Τι θα μπορούσατε να πείτε σε κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι για τον Α, Β ή Γ λόγο εναπόθεσαν τις ελπίδες τους σε κάποιο κόμμα όπως της Χρυσής Αυγής ή της Νέας Δημοκρατίας ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, οι οποίοι πιθανότατα μέσα τους να έχουν ακόμα και τα αγνή πρόθεση. Ακόμα και τα πιο, ας πούμε... Αλλά να πήγαν εκεί για διάφορους λόγους. Η Χρυσή Αυγή μέσα από απλουστεύσεις, υπεραπλουστεύσεις, απευθύνεται σε μια αγανακτισμένη μάζα η οποία έχει αντικομμουνιστικά αντανακλαστικά. Η αριστερά έχει κάνει ορισμένα λάθη τα οποία τα πληρώνει τώρα και άφησε
συμπλεγματικά λάθη, όπως με τον πατριωτισμό. Κάποτε οι πατριώτες ήταν οι αριστεροί, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι οι αντάρτες, το ΕΑΜ, το ΕΛΑΣ, ήταν αριστεροί. Ξαφνικά, το θέμα της αριστεροσύνης αποταυτίστηκε από τον πατριωτισμό και αφήσαμε να αυτοαποκαλούνται πατριώτες αυτοί οι οποίοι ήταν δοσύλλογοι και μαυραγωρίτες. Κάναμε και εδώ το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Δεν πρέπει να έχει συμπλέγματα η αριστερά να δηλώσει ότι υπάρχει και η πατριωτική αριστερά πέρα από την ανθρωπιστική αριστερά και πέρα από τη διεθνιστική αριστερά. Το πατριωτικό δεν αποκλείει το διεθνιστικό. Έτσι, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Είναι ένα σύμπλεγμα της αριστεράς αυτό το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να απευθυνθείτε στους ψηφοφόρους. Ωραία. Οι ψηφοφόροι λοιπόν θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μην περιμένουν τίποτα από κανένα κόμμα. Αυτό το λέει ακόμα και το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι, ας πούμε, το άλλο άκρο που λέει ο Σαμαράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος λέει ότι η αλλαγή δεν μπορεί να θα γίνει από τον κόσμο. Δεν μπορεί να γίνει η αλλαγή από το κόμμα. Θα γίνει από τον κόσμο. Ο κόσμος θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές για να γίνει η αλλαγή. Αρκεί οι άνθρωποι που θα εκφράσουν αυτήν την δυναμική του κόσμου να μην τον προδώσουν. Αρκεί να υπάρξει ένας αντίστοιχος Γκάντι, ένας Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ένας Νέλσον Μαντέλα, οι οποίοι δεν πήρανε τον κόσμο, εκφράσανε τον κόσμο. Εκφράσανε τον κόσμο. Θα σας ρωτήσω. Λοιπόν, 3 Ιουνίου ήταν 8 μέρες πριν το ξαφνικό θάνατο που επιχείρησαν, που εγώ θα τον ονομάζω ξαφνική ανάσταση. Μας δώσαν τη δυνατότητα να αναστηθούμε, έγραφα ότι η ΕΡΤ πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Σε κάθε πόλη υπάρχουν δημόσιοι χώροι, πάρκα, πλατείες, παραλίες. Σε κάθε χώρα υφίσταται δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αυτό είναι 3 Ιουνίου, το βλέπεις έτσι. Από το BBC και τη RAI ως το RTVF. Συνήθεια. Τώρα, αν αυτή η ΕΡΤ που έχουμε είναι προβληματική όχι στα οικονομικά της, ας αναρωτηθούμε ποιοι ευθύνονται πραγματικά, ποιοι μας κυβερνούσαν και ποιοι την διοικούσαν, ποιος επέλεγε την εκάστοτε διοίκηση, με ποια κομματικά κριτήρια γινότανε και έγινε τώρα επί τρικομματική στο μοίρασμα. Σίγουρα δεν φταίνε εργαζόμενοι, σίγουρα δεν είναι αυτοί που θέλουν να την κλείσουν. Το ποιος θέλει την ΕΡΤ κλειστή ή έστω εντελώς αποδυναμωμένη είναι προφανές, παρόλη τη σπέκουλα που γίνεται για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη και να παρουσιάσουν τη συρρήκνωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως επίτευγμα. Είναι ομολογημένος ο στόχος της κυβέρνησης να συρρυκνώσει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Τα σενάρια για τον ξαφνικό θάνατο που κυκλοφόρησαν πρόσφατα δεν διαψεύστηκαν από κανέναν, ενώ ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός περιορίστηκε να δηλώσει πως δεν γνωρίζει. Εκ του πονηρού η μεθόδευση προλιένει το έδαφος για τις επερχόμενες απολύσεις που ως μηχήρων ήμουν αισιόδοξος, έτσι. Θα αντιμετωπιστούν με ανακούφιση από τους εναπομείναντες και θα μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις με το βάπτισμά τους σε νοικοκύρεμα, εξορθολογισμό ή ό,τι άλλο ανακριβές, παραπλανητικό και οξύμορο επιλέξουν τελικά οι φωστήρες της επικοινωνιακής διαχείρισης της επίθεσης που εξαπολύει η κυβέρνηση στην κοινωνία. Όταν ο πολύτεκνος που ζούσε με την οκταμελή οικογένειά του σε μια μικρή καλύβα πήγε στο Χότζα να το συμβουλέψει τι να κάνει για να αντιμετωπίσει την έλλειψη χώρου, ο Χότζας του είπε να βάλει και το γαϊδούρι να κοιμάται μαζί τους. Ύστερα πρόσθεσε την αγελάδα, την άλλη μέρα το σκύλο, και όταν ο απελπισμένος πολύτεκνος αγανάκτησε και έφτασε στα όρια του, του είπε να τα βγάλει έξω για να ανακουφιστεί. Ο πολύτεκνος, εμπροκειμένο, είναι οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, μόνο που ο Χότζας στη δική μας ιστορία κυβέρνηση σχεδιάζει να πετάξει όλη την οικογένειά έξω για να κάνει χώρο στο γαϊδούρι. Πόσο προφητικό, Με ανακρίβειες, νεολογισμούς, κάθε λίγο και λιγάκι το κρέας βαπτίζεται ψάρι και αμέσως μετά ακολουθεί το έγκλημα. Πριν την υφαρπαγή των αποθεματικών ταμείων ανακάλυψαν την ευελφάλεια. Τι θυμάσαι την ευελφάλεια? Και σήμερα το ξεπούλημα και την κινεζοποίηση την βαφτίζουν recovery. Από το 2009 ξεκίνησε η επίθεση με πρωτοπόρο τον Γιάννη Προβόπουλο, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
που στην έκθεση. Γιώργο, ναι. Γιώργο Προκοπλού, τύπα. Γιάννη. Με παραποιημένα στοιχεία, πρότεινε να περιοριστούν σε έναν ή δύο οι δημόσιοι τηλεοπτικοί σταθμοί και το ανταποδοτικό τέλος να διατεθεί στο πιθάρι των Δαναΐδων για τη μείωση του δημοσίου χρέους. Το δεύτερο σκέλος της πρότασής του υλοποιήθηκε. Και η ΕΡΤ, που τα τρία τελευταία χρόνια είναι πλεονασματική, εισφέρει όχι μόνο στο δημόσιο και στο τρίπιο πιθάρι, αλλά και στους ιδιώτες των φωτοβολταϊκών για να καλύψει τη μαύρη τρύπα της Λαγιέ ή, αν θέλετε, Λαμογιέ. Τη σκητάλη πήρε ο Μόσχελος. Κάπου εκεί αφυπνιστήκαμε κι εμείς οι εργαζόμενοι. Το σχέδιο Μόσχελου προέβλεπε συμπληρωματικές ρυθμίσεις στην έκθεση Προγόπουλου και δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό του, γιατί τόσο η ΠΟΣΠΕΡΤ όσο και οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, με την υποστήριξη της ΕΣΥΑ και της ΠΟΕΣΥ, ξεκίνησαν ένα αγώνα που, ενώ κατασυκοφαντήθηκε από μεγάλη μερίδα του διαπλεκόμενου τύπου, πέτυχε σε αρκετούς τομείς να καθυστερήσει την εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου σχεδιασμού. Ο αγώνας αυτός των δημοσιογράφων, πάντα με τη βοήθεια του σωματείου μας, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Η συγκυβέρνηση σήμερα έχει βαλθεί να υλοποιήσει μέχρι κεραίας το σχέδιο Μόσχελου, αν όχι να υπερθεματίσει, δείχνοντας υπερβάλλοντα ζήλο υποταγής στους δανειστές δυνάστες μας. Ήδη λιγοστέψαμε σε βαθμό να μην μεταδίδεται ενημερωτικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο μετά τις 9 λόγω έλλειψης προσωπικού. Τα πολυεργαλεία της ΕΡΤ, οι συμβασιούχοι απομακρύνθηκαν και έμειναν μόνο οι υποσχέσεις και τα παχιά λόγια των κουμπάρων που διορίστηκαν σε θέσεις εκτός οργανογράμματος για να επιτελέσουν το σωτήριο έργο του Πρωθυπουργού, που σε πρόσφατη ομιλία του εξομοίωσε τους συμβασίουχους με επιόρκους και κομπαρατζίδες, γιατί λέει καταχρηστικώς επιμήκυναν για χρόνια τις ολιγόμενες συμβάσεις τους και αποτελούν πρόκληση για τους νέους αδιόρισους του ΑΣΕΠ, αλλά και για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Ήδη παραχωρήθηκε μεγάλο μέρος της Κατεχάκη, το φιλέτο της Περαίας Θεσσαλονίκης υπεξαιρέθηκε από την ΕΡΤ και όλη η υπόλοιπη ακίνητη περιουσία έχει μπει στη λίστα προς αξιοποίηση ξεπούλημα ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ. Ο δε διατελέστας πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ διορίστηκε διεθνών σύμβουλος παρά το ηθικά και λογικά ασυμβίβαστο. Ταυτοχρόνως φροντίζει να φημώνει τις ενοχλητικές φωνές αξίων συναδέλφων, όπως συνέβη με την Εύα Μαυρογέννη στο ραδιόφωνο και τη Μαριλένα Κατσίμη στην τηλεόραση. Εδώ να πούμε ότι η Μαριλένα, χωρίς να έχει κάνει τίποτα, χωρίς να ενδιαφέρεται, απλώς μπήκε στο ψηφοδέλτιο της Σπύρωσης και βγήκε πρώτη σε σταυρούς και μας εκπροσωπεί στο νέο δουσού της ΕΣΥΑ μαζί με τον Γιουκάκη, ο οποίος ήταν, τον Γιώργο τον Γιουκάκη, ο οποίος ήταν και αυτός στις κινητοποιήσεις από την αρχή. Και βέβαια το μεγάλο σκάνδαλο ήταν η καθαίρεση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικής Ανάπτυξης του Νίκου Μιχαλίτση. Είναι απορίας άξιο, οπότε πρόλαβε κιόλας ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΝΕΤ Γκίκας Μάναλης να διαπιστώσει ότι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νίκος Μιχαλίτσης, μεταξύ άλλων, δεν συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και να εγκρίνει την απομάκρυση για τη θέση του. Ήταν η μοναδική πράξη την οποία προέβη. Για τα υπόλοιπα θέματα δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί. Ίσως είναι αυτά τα άλλα που φταίνε περισσότερο. Γιατί ο Νίκος Μιχαλίτσης είχε υποβαστεί σε αυτή τη θέση από Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ. Ο Νίκος Μιχαλίτσης ήταν ο άνθρωπος στον οποίο πιστώνεται η μετάβαση στην εποχή υψηλής ευκρίνειας της δημόσιας τηλεόρασης με τη δημιουργία του καναλιού ΕΡΤ HD, τεχνικό άλμα που ενόχλησε περισσότερους από έναν ιδιωτικούς επενδυτές στον χώρο της τηλεόρασης. Για άλλο θέμα είχε συγκρουστεί, υπερασπιζόμενος στο δημόσιο συμφέρον, με τον τότε βουλευτή και ενήν κυβερνητικό εκπρόσωπο ζωντανά στην εκπομπή. Πού μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά? Αυτά στο blog των δημοσιογράφων ΕΡΤ, δημοσιογράφοι.blogspot.gr. Δύο-τρεις ερωτήσεις για το τέλος, γιατί... Είναι και μεγάλο. Με την ευκαιρία, υπάρχουν κάποια site που είναι τα δικά σας site, δηλαδή των εργαζομένων? Είναι πάνω από ένα? Αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είναι το δημοσιογράφια. Ξεκινήσαμε μία κίνηση, αλλά δεν προλάβαμε. Μπορούμε να τα πούμε όλα. Είναι το ANASA ΕΡΤ και φυσικά είναι το site της ΠΟΣΠΕΡΤ. Απλώς τώρα... Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιες έρηδες? Όχι. Έχει ακουστεί στη Λαϊκή Συνέλευση έξω πριν από λίγες μέρες ότι γενικότερα
οι εργαζόμενοι λίγο ψάχνονται και γενικότερα συγκρούονται κάποιες ομάδες. Υπάρχουν κάποιοι κοινωνικοί αυτοματισμοί τους οποίους συναντάμε σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μέσα από τους κοινούς αγώνες βρήκαμε περπατησιά και νομίζω ότι αυτά ξεπερνιόνται. Υπάρχουν αντιθέσεις, αλλά αυτές τις αντιθέσεις κοιτάζουμε να τις κάνουμε συνθέσεις. Ωραία. Να μην το επεκτείνουμε. Κατά την άποψή σας, για να λειτουργήσουν δύο τηλεοπτικά κανάλια και δύο ραδιόφωνα και το αρχείο της ΕΡΤ, πόσα άτομα χρειάζονται? Να είναι αξιοπρεπές έτσι το προϊόν. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για δύο ραδιοφωνικά κανάλια. Μπακάλι και ερώτηση κάνω τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για δύο ραδιοφωνικά κανάλια, μιλάμε για τρία τηλεοπτικά κανάλια. Τρία τηλεοπτικά κανάλια, ωραία. Και 7 ραδιόφωνα. 7 ραδιόφωνα. Ωραία. Πανελλαδικά. Και site. Και 19 περιφερειακούς σταθμούς. Χαμός γίνεται. Μιλάμε για το αρχείο της ΕΡΤ. Πόσα άτομα χρειάζονται για όλα αυτά? Κοιτάξτε, θα σας πω, η Ελευθερωτική είχε 700 άτομα και ήταν μια εφημερίδα. Ο Sky αυτή τη στιγμή, ένα ραδιόφωνο και, και μια τηλεόραση, έχει 400 άτομα. Έτσι ενδεικτικά. Ενδεικτικά, ναι. Σας λέω, είναι, ναι. Η ερώτησή μου είναι λίγο μπακάλικη. Δεν έχουμε μόνο αυτά όμως. Έχουμε τρία, σας είπα τρία κανάλια, έχουμε τέσσερα. Έχουμε και την Earth World, η οποία πηγαίνει σε όλο τον κόσμο. Και είναι το μόνο... Εμένα μου φαίνονται πολύ λίγα τα άτομα, 2.700 άτομα για όλα αυτά. Θα σας πω μόνο τι κάνω εγώ που δουλεύω εδώ. Εργάζομαι σε τρία ραδιόφωνα, κάνω τα crawl της πρωινής ενημέρωσης. Τι είναι αυτό? Είναι αυτά τα οποία περνάνε από κάτω, τις ειδήσεις που διαβάζουμε την ώρα που παίζουν οι εκπομπές οι άλλες και κάτι που συμβαίνει. Λοιπόν, κάνω ένα ομογενειακό δελτίο, είμαι συντάκτης του ομογενειακού δελτίου και συντάκτης όμως και διορθωτής. Κάθε πρωί είναι ειδήσεις από την ομογένεια για την ομογένεια, το οποίο μεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ραδιόφωνο το πρώτο πρόγραμμα. Έχω τρεις πολιτικές εκπομπές, μία ετοιμολογική, μία εκπομπή συγκριτικής λαογραφίας και φυσικά ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με το site, αυτό το blog των δημοσιογράφων και με την σελίδα της Φωνής της Ελλάδας. Εξαντλητικό μου ακούγεται. Ναι, αυτό. Και όταν είχα όλα αυτά και δουλεύω και στο κόσμο. Μία ωριαία εκπομπή από δική μου πείρα, μία ωριαία εκπομπή, θέλει τουλάχιστον 4-5 ώρες. Τρεις ώρες τουλάχιστον. Προετοιμασία. Ναι, ναι. Οπωσδήποτε. Και για την παραγωγή, ποιους θα βγάλεις, πώς θα την κλείσεις, ποια είναι η θεματολογία σου, τι βιβλιογραφία που θα έχεις, τις αναφορές που θα κάνεις. Ναι, και εννοείται ότι μιλάμε για ραδιόφωνο που δεν μιλάς μία ώρα σερί. Ναι, κοιτάξτε να σας πω. Όταν είχα όλα αυτά, δεν είχα το κόσμο. Στο κόσμο πήγα τελευταία, διότι μου αρέσει αυτή η μουσική και αγαπούσα αυτό το ραδιόφωνο. Και πήγα στον Πάνο Χρυσοστόμου και του λέω: θέλω να κάνω. Δεν πληρώνομαι γι' αυτό. Δεν πληρώνομαι. Δεν έπαιρνα έξτρα χρήματα για το ότι ερχόμουν κάθε Σάββατο και έκανα αυτό το κόσμο. Έχετε ψώνιο με τη δουλειά σας? Ναι, είμαι ψώνιο. Όχι, έχετε ψώνιο. Είμαι και ψώνιο. Είμαστε πολλά ψώνια. Είμαστε πολλά ψώνια. Είμαστε καλά. Το χρησιμοποιείτε δημιουργικά. Ναι, ναι, που γουστάρουμε να δουλεύουμε και να παράγουμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ τσακωμένα. Δεν είμαι μόνος. Νόμιζα ότι ήμουν μόνος μου εγώ. Το μόνο ψώνιο που υπάρχει. Okay. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν κι άλλοι. Ναι, υπάρχουν κι άλλα ψώνια. Ναι. Τέλεια. Το τελευταίο είναι, τι λέτε στους Έλληνες και στις Ελληνίδες σαν εργαζόμενος? Τι τους καλείτε να κάνουν? Μην κοιμάσαι. Μην λυπάσαι. Μην παραμυθιάζεσαι. Σήκω από τον καναπέ σου και άρχισε να νοιάζεσαι. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, τι κάνεις εδώ μου? Υπομονή, ξέρω εδώ. Ευχόμαστε να αντέξετε για να ενωθούμε μαζί σας και να γίνουμε ορθοί. Η Ελένα, την Τζοβάνα, τα Λαμπύρη, τα νέα ταλέντα της Κυριακής. Μετά τη τηλεόραση, ο Χριστός ξανασταυρώνεται, το Λούνα Πάρκ, τα αληθινά σενάρια, πρώτες σελίδες, το αλάτι και πιπέρι, το δεύτερο πρόγραμμα στο στρατό. Ντροπή σε όσους σκέφτηκαν να τα βάλουν με τη συνείδηση του έθνους. Μαύρος στους μαύρους, όχι στην ΕΡΤ, μας λέει ένας ακροατής που δεν έχει
όνομα, εκτός αν είναι το, αυτό που βλέπω παρακάτω, τέλος πάντων, θα μας το γράψει μετά το όνομά του. Όμως έχουμε άλλη μία εκδήλωση που θα γίνει στη διάρκεια της απόψινής βραδιάς. Είναι εδώ η Μαρία Κουτσιμπύρη για να μας πει τι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Η Σαφίνα Γιάννου δεν θα έρθει να παίξει, αλλά στη θέση, λόγω κάποιου προβλήματος υγείας του πιανίστα, από ό,τι έμαθα. Θα φύγουν για την Ικαρία στις 8 ώρα το πρωί, οπότε στις 11 η ώρα να είστε όλοι εδώ, θα στηθεί ένα καρδιό το γλέντι στην αυλή με το Λευτέρη το Σκάτσεκα στο βιολί, τη Μαρία Παντελάκη στο τραγούδι, το Γιάννη Λούκο στην κιθάρα και τον Αλέξανδρο Σπίτσινγκ στο λαούτο και στο ούτι. Η Καρία μας ακούς! Η Καρία, η καρδιά ξεκινάει, η καρδιά μας είναι εδώ, η καρδιά χτυπάει. Αύριο είναι το Αγιανιού του Κλείδωνα και στην Ικαρία κάνουμε τρελά πανηγυριά. Αλλά εμείς, επειδή φέτος δεν κατορθώνουμε να είμαστε εκεί όπως κάθε χρόνο, είπαμε να μεταφέρουμε την Ικαρία στο προάβλη της ΕΡΤ. Εσύ καριώτησα, Μαρία. Είμαι Τρικαλινή, αλλά είμαι η δεύτερη μου πατρίδα και η καρδιά μου είναι στην Ικαρία. Μισό Στεριανή, μισό νησιώτησα λοιπόν. Κάτι τέτοιο. Πραγματικά είναι, νιώθω τιμή ότι ένα μέρος της Ελλάδας, ακριτικό μέρος, μας τιμά με τέτοιο τρόπο. Λοιπόν, όσοι ξέρετε Ικαριώτικο χορό, να μην λείψετε απόψε, παρακαλώ, από το παράδειο. Θα στηθεί το γλέντι εδώ, μην λείψει κανείς. Να μην λείψει κανένας. Εδώ θα δοκιμάσετε την αντοχή των ποδιών σας. Και όσοι ασχολείστε με τα social media, προωθήστε το αυτή Προωθήστε το, πείτε το, Ικαριώτικο γλέντι. Με την ευκαιρία να πούμε έτσι ένα γρήγορο, με ένα γρήγορο πέρασμα και τις άλλες εκδηλώσεις. Λοιπόν, τι ώρα είναι, δεν ξέρω. Να τα ξαναθυμίσουμε. Να παίζετε, που για μας λένε, μα είναι πομπόδης ο εθνικός, αυτοί μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει, όπως τον ακούμε εμείς αυτή τη στιγμή. Γεια χαρά. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώσαν. Και θα γράψουμε μαζί κυριό το σωπό τον Ικαριώτικο. Θα κρατήσουμε, θα μετήσουμε. Με στην Ιταλία και σαν τα πουλιά θα έχουμε κι οι δυο ζεστή φωλιά. Γιατί είναι έτσι εδώ και δεν μπορούμε να το διαβάσουμε? Λοιπόν, περίμενε. Πώς θα το διαβάσουμε? Δαμιανό στο μικρό Νικολάου το επίθετο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που έχουμε τόσα μηνύματα, αλλά όχι μόνο από τους τόσους ανώνυμους συμπατριώτες μας, έχουμε και από γνωστούς πνευματικούς ανθρώπους, πνευματικές προσωπικότητες που τίμησαν την πατρίδα μας και μάλιστα τη μουσική. Ο Μίκης Θεοδωράκης με δημόσια επιστολή που απίφθινε σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει, λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση 19 ετών από το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, αντί για φόρο τιμή στη μνήμη του, θα κλείσουμε τη χοροδία που ίδρυσε το 1977. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι σε ηλικία 88 ετών θα έπρεπε να υποστηρίζω το αυτονόητο και να προσπαθώ να εξηγήσω γιατί ο ρόλος της τέχνης και ειδικά της μουσικής είναι τόσο σημαντικός για την ύπαρξη ενός έθνους. Για φαντάσου. Για φαντάσου ένας άνθρωπος που είναι ο ιερέας της μουσικής, ο άνθρωπος που έφτασε στα πέρατα της γης, την ελληνική μουσική, τη λαϊκή, την παράδοσή μας, τα παραδοσιακά μας όργανα, να πρέπει να εξηγεί και πάλι σε ποιους, σε αυτούς που μας κυβερνάνε, ότι είναι χρήσιμο να έχουμε ορχήστρες, να έχουμε πολιτισμό, να έχουμε δημόσιο ραδιόφωνο και τηλεόραση.
να όμως κι άλλη μια φωνή συμπαράστασης εδώ από ένα site, μια ιστοσελίδα που μας υποστηρίζει και αναμεταδίδει τα προγράμματά μας. Ο Δαμιανός Νικολάου ήρθε να πάρει μερικές εικόνες και εμείς θέλουμε να πάρουμε τη γνώμη του. Καλώς ήρθες, Δαμιανέ. Καλώς σας βρήκα. Πες στους ακροατές μας να ακούσουν ποια είναι η ιστοσελίδα σου. skouliki.net. Το net μπορείτε... αυτό πώς το έβαλες, έχει σχέση με το net που λένε, τη net τηλεόραση? Όχι, είναι όπως υπάρχει το GR, όπως υπάρχει το COM, υπάρχει και το net. Ωραία. Παλιότερα είχα σε GR. Το άλλαξα να δω και πώς είναι. Ωραία. Ναι. Και μεταδίδεις, αναμεταδίδεις τα προγράμματά μας από εκεί? Ναι, υπάρχει το link για το ραδιόφωνο και για τις δύο τηλεοράσεις. Αυτά που έχω βρει έτσι, μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και κάποιο site δημοσιογράφων. Έχετε δύο τρία νομίζω. Βέβαια, έτσι. Έχουμε και το blog. Μπορεί να μπει ο ενδιαφερόμενος, αν θέλει, εργαζόμενοι ΕΡΤ. Ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να τα συγκεντρώσετε σε ένα site όλα αυτά. Με τις για να μπορούμε μας να τα βρίσκουμε, δηλαδή εκεί που βγάζετε τις ανακοινώσεις σας, εκεί που βγάζετε τα νέα σας, να ξαναδημιουργηθεί δηλαδή το site της ΕΡΤ. Πρέπει να πούσα... Δεν μπορούμε αφού μας το έχουν κόψει. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι εκτός από την απόλυση, η ΕΡΤ μας επιδαψίλευσε και με την απώλεια των ηλεκτρονικών μας διευθύνσεων. Καταλαβαίνεις, τόσος κόσμος που επικοινωνούσε μαζί μας για να αναμεταδώσουμε τις ειδήσεις τους, τις ανακοινώσεις για δράσεις, για 1002 που επικοινωνούσαμε κάθε μέρα. Αυτό είναι το λεγόμενο κυβερνητικό χακάρισμα. Εσύ τώρα που είσαι πιο μπασμένος στα ηλεκτρονικά, βρες το χαρακτηρισμό. Εγώ έτσι το λέω. Εγώ το λέω σκοταδισμό από κάθε άποψη. Πρέπει να πούμε... Για πες μας λοιπόν, ναι. Για μένα, αυτό που μπορώ να σκεφτώ, το πρώτο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ με το κλείσιμο της ΕΡΤ, είναι ότι κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να σβήσουν την ιστορία μας, η οποία είναι γραμμένη σε ήχο και εικόνα, μέσα από την ΕΡΤ. Και αντί για ΕΡΤ θέλουν να βάλουν ένα άλλο όνομα, αυτό το ΝΕΡΙΤ, ΞΕΝΕΡΙΤ, δεν ξέρω πώς λέγεται, τέλος πάντων. Η ΕΡΤ ΝΕΡΙΤ, εμείς ΞΕΝΕΡΙΤ, έλεγε ο Μιτζάρας σε ένα πλακάτ. Θέλουν να βάλουν ένα άλλο όνομα, ίσως πιθανότατα να σκέφτονται στο μυαλό τους ότι θέλουν να γράψουν αυτοί τον τίτλο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, έτσι, με έναν άλλο τρόπο. Επίσης πρέπει να πω ότι το όνομα ΕΡΤ έχει πολύ μεγάλη και εμπορική αξία, δηλαδή ξαφνικά θέλουν να το ακυρώσουν. Δεν συμφωνώ καθόλου με κάποιους ανθρώπους που λένε ναι, να ξαναλειτουργήσει η ΕΡΤ, αλλά να έχει κάποιο όνομα έτσι λίγο διαφορετικό. Το όνομα το πρέπει κατάλαβα να παραμείνει και ΕΡΤ πειράζει. Και η ΕΡΤ είναι το τώρα και το χθες, δηλαδή μαζί με το αρχείο. Ξέρεις ότι εγώ πρόλαβα, αγαπητέ Δαμιανέ, τη Φεβρονία Ρεβίνθη να κουβαλάει ένα κασετόφωνο, τον κύριο Καβακόπουλο, το θυμάσαι, τον πατέρα του Δημήτρη και του Σπύρου μας που τους είχαμε εδώ ηχολήπτες για πολλά χρόνια, το Χρόνια Ιδονίδη, το Νόνι, πώς τον λέγανε, Νόνις, ένας τραγουδιστής των παραδοσιακών μας τραγουδιών, με ένα κασετόφωνο να γερνάνε απ' άκρη σ' άκρη την Ελλάδα στα πιο δύσβατα μέρη για να καταγράψουν τη φωνή της γερόντισσας από την Ήπειρο, τη φωνή του παπά από το απομακρυσμένο δεν ξέρω τι, ερημονής ή οτιδήποτε. Ξέρεις ότι υπάρχουν τέτοια αρχεία εδώ. Ποιος τα έκανε, ποιος άλλος τα έκανε αυτά? Πόσες μνήμες. Και είναι τόσο διευρυμένο το μπουκέτο της ΕΡΤ που ο καθένας έχει πολλές και διαφορετικές μνήμες. Ας πούμε, κλασική μουσική, ας πούμε, εγώ μόνο μέσα από την ΕΡΤ έχω ακούσει. Λοιπόν, άλλοι άνθρωποι ακούνε την Εκκλησία. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει πολύ η Εκκλησία, αλλά άλλοι άνθρωποι ακούνε την Εκκλησία. Άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, και ακούνε, δεν έχουν άλλο μέσο να την ακούνε σύγχρονη μουσική. Άλλοι ακούνε κλασική μουσική. Άλλοι θέλουν να μάθουν τις ειδήσεις που είναι, αν θέλετε, η επίσημη φωνή της Ελλάδας, έτσι. Και να πούμε και κάτι άλλο, η ΕΡΤ δεν είναι αυτό που ήταν παλιότερα, πριν το 90, πέστα, όπου ήταν ένα καθαρά ξύλινο μαγαζί, μαζί με όλα τα καλά που είχε. Μετά το 90, η προπαγάνδα πέρασε στα ιδιωτικά κανάλια και η ΕΡΤ
αν θέλετε για διάφορους λόγους, αναγκάστηκε να τηρεί κάποιες ισορροπίες. Αυτές οι ισορροπίες είναι χρήσιμες για τη δημοκρατία. Και αυτές και η πληροφόρηση δεν είναι πυλώνας απλώς της δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση. Αυτά είχα να πω, δεν θέλω να κουράσω άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μας όμως, το site σου έχει επισκεψιμότητα. Έχει και φαντάζομαι από τώρα θα έχει και ακόμα περισσότερο. Σκουλίκι.net, κυρίες και κύριοι. Είναι λίγο προβοκατόρικο το όνομα, αλλά έχω καλές προθέσεις. Είναι σίγουρο. Φαίνεται και στο πρόσωπό σου το ευγενικό και χαρούμενο νεανικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουν όλοι για Καριώτικο το βράδυ. Βεβαίως. Εδώ, σας περιμένουμε. Θα ακούσουμε όμως λίγη μουσική και μετά το δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε πάλι μαζί. Ωραία. Εντάξει, όλα καλά. Είπα κάτι που ξέφυγε. Τα βρήκες? Ναι. Ό,τι θέλεις κάτι. Δεν μου πειράζει, δεν καθόλου. Ιδυσσάριος. Δεν έχουμε μελάνι να τυπώσουμε και έχω δει. Να το πούμε αυτό, δεν είναι τροπή. Η έκθεση είναι το φάρμακο. Λοιπόν, τι θες να κάνεις? Πάρε το γιουργάκι εδώ. Εσύ πάρε, πάρε εικόνα, έξω ξέρεις. Η ώρα είναι 4. Ελληνική ραδιοφωνία. Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας. Δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ψηλά στην πολιτική ατζέντα εξακολουθεί να βρίσκεται το θέμα της ΕΡΤ, με τον Πρωθυπουργό να εμένει στην απόφασή του. Ό,τι έγινε ήταν αναγκαστική επιλογή, αναφέρει ο κύριος Σαμαράς στο Βήμα της Κυριακής, τονίζοντας ότι είχαμε αναλάβει όλοι μαζί την υποχρέωση να υπάρξουν 2.000 απομακρύνσεις από το δημόσιο έως τα τέλη Μαΐου για να πάρουμε την δόση του Ιουνίου και αυτό το γνώριζαν όλοι. Γιατί εδώ που είναι, θα τα τρέξω προς τα πέρα, προς τα κάτω. Γιατί είναι όλα 21 έκτου. Ναι. Gracias.